Καλησπέρα σας. Τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον Σταύρο Μαλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τον Γιώργο Λιλίκα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και τον Χρήστο Χρήστου. Καλησπέρα σας. Μαζί μας, εδώ μαζί, οι συνάδελφοι Κυριάκος Πομιλωρίδης από τον Αντένα, Χρήστος Χαλαράμπους από το Σίγμα, Γιώργος Κασκάνης από τον Αλφα και Μάριος Παπαϊλή από τον TV1. Η σειρά των συναδέλφων αποφασίστηκε μετά από κλήρωση για τις κατά τις διαβουλεύσεις που έγιναν. Να πούμε ότι σε αυτές τις διαβουλεύσεις αποφασίστηκαν και οι κανόνες αυτής της διακαναλικής διάσκεψης. Θα γίνουν δύο γύροι ερωτήσεων, περίπου κάτι λιγότερο από μία ώρα ο καθένας. Ο πρώτος για το Κυπριακό, ο δεύτερος για την εσωτερική διακυβέρνηση. Κάθε γύρος περιλαμβάνει δύο κύκλους από πέντε ερωτήσεις ο καθένας, πέντε ερωτήσεις μία στον κάθε υποψήφιο. Η πρώτη ερώτηση κρατά 30, από μέχρι 30 δευτερόλεπτα. Η πρώτη απάντηση 2 λεπτά, η πρώτη επερώτηση 15 δευτερόλεπτα και η πρώτη ανταπάντηση μέχρι 1 λεπτό. Μετά τις πέντε πρώτες ερωτήσεις δίδεται στους υποψηφίους χρόνος για 2 λεπτά σχόλια. Αυτό θα γίνεται σε κάθε κύκλο ερωτήσεων. Μετά την ολοκλήρωση του debate θα δοθεί μικρός χρόνος σε κάθε υποψήφιο για αυτό που ονομάζουμε αποφώνηση και ξεκινάμε αμέσως με την ερώτηση του συναδέλφου Κυριάκου Πομιλωρίδη προς τον Νίκο Αναστασιάδη. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Στον Γκράμμοντα να καταθέσατε προτάσεις συμβιβαστικές προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία μετά από 6 μέρες στασιμότητας. Αυτό όμως δεν απέτρεψε τελικά το αδιέξοδο, όπως όλοι είδαμε, ούτε εκτιμήθηκε όμως και από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος εξακολουθεί να κινείται στη λογική των ίσων αποστάσεων. Πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύει κάποιος ότι τέτοιες προτάσεις, ακόμη και αν αποσυρθούν όπως το κάνατε, θα φύγουν από το DNA των διαπραγματεύσεων και δεν θα είναι μέσα στα χαρτιά που ο επόμενος διαπραγματευτής θα πάρει για να φέρει στο τραπέζι. Ευχαριστώ, κύριε Πομιλωρίδη. Επειδή ακούω καθημερινά να λέγονται πολλά ότι η κατάθεση αποτελεί και μια υποθήκη, θα πρέπει να πω ότι η κατάθεση των εγγράφων έγινε κάτω από σαφέστατους όρους. Τέλεια. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στη βάση της αρχής ότι τίποτε δεν συμφωνείται είναι προήμιον των προτάσεων τούτο. Ότι τίποτε δεν συμφωνείται μέχρι να συμφωνηθούν όλα και πάντοτε υπό την αίρεση της αποδοχής προνοιών που καταγράφονται πιο κάτω. Οι παρούσες προτάσεις θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες εάν οι προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν γίνουν αποδεκτές. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία σε αυτές τις προτάσεις, στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, το παρόν έγγραφο και συμβιβαστικές προτάσεις που περιλαμβάνονται θα πρέπει να θεωρηθεί οτιδήποτε υποβλήθηκαν. Θα ήθελα ένα μόνο να πω. Εάν υπάρχει ο ισχυρισμός, και υπάρχει ο ισχυρισμός που τον ακούω καθημερινά, ότι τις κατέθεσες έμειναν και αποτελούν κληρονομιά. Ακούω όμως έναν υποψήφιο, πιο συγκεκριμένα τον φίλο μου τον Νικόλα, με τη νέα στρατηγική, να λέει ότι εάν εκλεγεί θα αποσύρει τις προτάσεις. Δηλαδή ένας υποψήφιος μπορεί να τις αποσύρει, αλλά εκείνος που τις εγκατέθεσε και ρητός διαλαμβάνει κάτω από ποιους όρους εγκατέθεσα, δεν μπορεί. Κατά την ίδια λογική έχουμε μπροστά μας μήπως τις προτάσεις που κατέθεσε ο Τάσος Παπαδόπουλος στον κύριο Πρέντερχαστ τότε, για τροποποίηση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας είναι να δούμε τι είναι πραγματικά η κληρονομιά όλης της διαδικασίας από τις 15 του Μάη. Για πρώτη φορά η Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα. Για πρώτη φορά κατατέθησαν χάρτες από το 1974. Για πρώτη φορά κατοχυρώθηκε το δικαίωμα της περιουσίας αλλά και το δικαίωμα προσφυγής στο ΕΔΑΤ. Για πρώτη φορά είχαμε συζητήματα, θέματα που άπτονται την πρώτη μέρα της λύσης, έτσι ώστε να νιώθουν όλοι ασφαλείς. Για πρώτη φορά έχουν διασφαλιστεί. Ωραία. Να δώσω ευκαιρία να συνεχίσατε. Απλώς συμφωνούμε ότι οι προτάσεις μπαίνουν και μπορούν να αποσυρθούν. Αυτό μας λέτε. Είναι ερώτηση μου αν τελικά εκεί καταλήγουμε. Και σε ό,τι αφορά στο νέο γύρο, στην επόμενο βήματα για το Κυπριακό, πώς θα επανεκκινήσετε τη διαδικασία, δεδομένου ότι στην Τουρκία αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος δεν διστάζει να ανοίξει πόλεμο και με γειτονικά χράτη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχω πει ότι θέλει να είναι καλά προετοιμασμένη μια διεθνής διάσκεψη. Εκείνο που είπα όμως είναι ότι μπορεί να
συνεχίσουμε τον ενδοκοινοτικό διάλογο, διότι διαφορές και σημαντικές υπάρχουν παρά τις όσες θετικές συγκλήσεις έχουν επιτευχθεί. Συνεπώς, μπορεί στο στάδιο της προετοιμασίας και εφόσον θα υπάρξει τέτοιο κλίμα ή τέτοια προετοιμασία που να δικαιολογεί τη σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης ή μιας πολυμερούς διάσκεψης, εμείς λέμε, και το είχα πει και τότε στο Γενικό Γραμματέα, καλόν θα ήταν να ήταν και τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ή στην επιστολή μου στις 4 του Γενάρη έλεγα ότι πρώτον καθόριζα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι παρούσα και δεύτερον ότι I strongly believe that the presence of the members of the UN κλπ. Του Συμβουλίου Ασφαλείας θα πρέπει να είναι παρόντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν εκλεγεί κύριε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιες θα είναι οι πρώτες σας ενέργειες σε σχέση με την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για το Κυπριακό και δοκιμάσατε την απήχηση που έχει αυτή η στρατηγική στον διεθνή χώρο, για παράδειγμα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ή στους Πρασίνους που σας υποστηρίζουν σήμερα? Ευχαριστώ, κύριε Χατζημπανά, για την ερώτηση. Αλλά μου επιτρέψετε πρώτα να σχολιάσω κάτι το οποίο έχει μόλις τώρα αναφέρει ο κύριος Αναστασιάδης. Ομολογώ σύγχυση. Τελικά οι προτάσεις του είναι άκυρες, όπως πριν λίγο ισχυρίστηκε, ή αποτελούν το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, όπως είπε πριν από λίγες μέρες σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, φιλελεύθερος. Το 2013 ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι θα αποσύρει προτάσεις, αλλά σήμερα είναι προσβολή κάποιος να εισηγείται ότι πρέπει να αποσυρθούν προτάσεις. Σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων, η πρώτη μου συνάντηση, εάν με τιμήσει φυσικά ο λαός με την ψήφο του, θα είναι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καθώς πιστεύω ότι ο συντονισμός μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα. Και μετά θα απευθυνθώ στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να του επεξηγήσω τις δικές μας θέσεις και αντιλαμβάνεστε τότε θα έχω τη λαϊκή εντολή στη βάση της νέας στρατηγικής η οποία θα έχει κριθεί σε αυτές τις προεδρικές εκλογές και θα ζητήσω να σεβαστεί τη δημοκρατική βούληση του λαού και θεωρώ ότι αυτή είναι η παράδοση των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ειλικρινά ότι ναι, μπορούμε να πείσουμε στο εξωτερικό με την ορθότητα των θέσεων μας, με τα σωστά επιχειρήματα, με μια σωστή στρατηγική. Δέστε τις θέσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που αναφέρατε προηγουμένως πριν από λίγα χρόνια. Καθόλου εχθρικές για την Κύπρο, σήμερα δηλώνουν ξεκάθαρα πως στηρίζουν τις δικές μας θέσεις, ζητούν την κατάργηση των εγγυήσεων αλλά και την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο δίκαιο του λαού μας αλλά και στη δύναμη του Κυπριακού Ελληνισμού και με αυτή τη δύναμη, ναι, μπορούμε να πετύχουμε. Είναι αποτέλεσμα παραπληροφόρησης, για παράδειγμα, το ότι αυτή τη στιγμή αυτές οι θέσεις δεν φαίνεται να υιοθετούνται από κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ή από άλλες χώρες ή κυβερνήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Από κάποιες κυβερνήσεις υιοθετούνται, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει ακριβώς οι δικές μας θέσεις να είναι ξεκάθαρες και να είναι θέσεις που έχουν και μία συνέπεια. Προηγουμένως ανέφερα την αντίφαση που περιλαμβάνεται στις θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τη δυνατότητα μας να αποσύρουμε προτάσεις. Πώς είναι δυνατόν να πείσουμε διαμεσολαβητές όταν ακούν αυτοί οι διαμεσολαβητές τη δική μας πλευρά να αλλάζει τις θέσεις της ανάλογα με το ποιος ρωτά μία ερώτηση, είναι ποια είναι τα σημερινά δεδομένα. Η δική μου άποψη ακριβώς είναι ότι πρέπει να αποσυρθούν προτάσεις, γιατί αλίμονο θα διεκδικήσουμε μία λύση του Κυπριακού που θα περιλαμβάνει απαράδεκτες πρόνοιες που θα οδηγήσουν ακριβώς σε μία λύση την οποία δεν πρόκειται να αποδεχτεί ο λαός μας. Εγώ θα διεκδικήσω εκείνα που θέλουν οι Ελληνοκύπροι και όχι μόνο αυτά με τα οποία συμφωνεί η Τουρκία. Καλησπέρα, κύριε Μαλά. Καλησπέρα σε όλους. Καλή επιτυχία σε όλους. Λοιπόν, είναι η τελευταία ευκαιρία, θεωρώ, κύριε Μαλά, να γνωρίζει ο λαός την αλήθεια. Κατηγορήσατε πάρα πολλές φορές τους συνυποψηφίους σας σε αυτήν την προεκλογική ότι δεν λένε τι πραγματικά εννοούν, τι πραγματικά θέλουν στον Κυπριακό. 25 Νοεμβρίου συναντηθήκατε με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Τσίπρα, και αμέσως μετά
και εσείς και εκπρόσωπος του επιτελείου σας και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ που σας υποστηρίζει, αφήναν υπονοούμενα ότι επιβεβαιώθηκε η θέση σας περί μεγάλης χαμένης ευκαιρίας στον Γκραν Μοντανά. Εδώ είμαστε όλοι να ακούσουμε τι ακούσατε από τον κύριο Τσίπρα, το οποίο δεν είναι γνωστό. Μήπως ακούσατε κάτι που δεν το δηλώνει ο κύριος Κότσας ή δεν το είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμέσως μετά τον Γκραν Μοντανά? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το τραπέζι πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Δεν είναι η αλήθεια ότι οδηγούμαστε σιγά σιγά προς την οριστικοποίηση της διχοτόμησης? Και αυτό το άκουσα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ότι δεν έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να διεκδικήσουμε λύση του Κυπριακού. Είναι ή δεν είναι η αλήθεια ότι αυτά τα οποία επισυμβαίνουν στα κατεφόμενα με τη δημογραφική αλλίωση και πολλά άλλα θα οδηγήσουν τα πράγματα σε μια κατάσταση που πλέον θα είναι μια αναστρέψιμη? Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αν συνεχίσουμε πάνω σε αυτή την πορεία, τότε αυτά τα προβλήματα που είδαμε σήμερα με την Τουρκία και τη Συρία θα τα κληρονομήσουμε εδώ στην ίδια μας την πατρίδα και η αποσταθεροποίηση της Κύπρου, συνεπία της κληρονόμησης αυτών των προβλημάτων, θα θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη μας τη χώρα. Και κάποιος θα διρωτάται, γιατί φάσκουμε και αντιφάσκουμε όσον αφορά το τι ακριβώς επιδιώκουμε στο Κυπριακό, είτε από τη μια με τις νέες στρατηγικές που ουσιαστικά είναι ενάντια στη συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού, είτε με συνοβασίες. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό μου είπε. Και συμφωνώ μαζί του ότι αν δεν προχωρήσουμε τάχιστα, έτσι ώστε να λύσουμε το Κυπριακό, τότε θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας αυτά τα διλήμματα. Και επίσης μου έχει πει ότι πρέπει μετά τις προεδρικές εκλογές να κινηθούμε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, όπως είναι και η δική μου θέση. Και βεβαίως και ο ίδιος πιστεύει ότι πραγματικά η ευκαιρία στο Κρανς Μοντανά που μας δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να επαναξιοποιηθεί. Γιατί αυτή σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης, διότι όπως έχει πει και ο κύριος Κοτζιάς, εκείνο το έγγραφο το συμπληρωματικό το οποίο τελικά αποκάλυψε ο κύριος Κοτζιάς, φαίνεται να ήταν η χρυσή ευκαιρία να βάλουμε την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και είτε να λύσουμε το Κυπριακό, είτε βέβαια να επιρρυφθούν ευθύνες. Ανταυτού έχουμε τον Γενικό Γραμματέα ουσιαστικά να μας λέει ότι η Τουρκία είναι εκτός ευθυνών. Το έχω εδώ ενώπιον μου, κύριε Μαλά, επειδή ήμουν σίγουρος ότι θα αναφερθείτε σε αυτό το έγγραφο. Είχα την ευκαιρία να το αποκαλύψω κιόλας, αυτό το non-paper, on implementation monitoring framework. Θεωρείτε ότι αυτό το έγγραφο με το περιεχόμενό του, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, αντικαθιστούσε τη συνθήκη εγγυήσεων και τα επεμβατικά δικαιώματα? Σας απαντά ο κύριος Κοτζιάς από αυτού με τη δήλωσή του τον Σεπτέμβρη του 2017, όταν συνήντησε τον Γενικό Γραμματέα και είπε ουσιαστικά ότι αυτό το έγγραφο και η εφαρμογή των προνοιών του έδιναν την ευκαιρία στην κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και έδινε ένα ρόλο στο συμβουλευτικό στις εγκύτριες δυνάμεις. Ξέρετε, ο κύριος Κοτζιάς είναι ένας πολύ αυστηρός κριτής της διαπραγμάτευσης. Και νομίζω όλοι τον πιστώνουμε αυτό. Και λυπούμε πραγματικά που ο κύριος Αναστασιάδης έχασε αυτή τη χρυσή ευκαιρία να θέσει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και όταν επέστρεψε από το Κρανς Μοντανά προσπαθούσε να πείσει πάρα πολλούς κακόπιστους στην Κύπρο ότι τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Έχω πλήρη εικόνα τι έγινε στο Κρανς Μοντανά όπως και στο Μον Πελερά 1. Αλλά αυτά είναι για το παρελθόν και πρέπει να μας φωτίσουν στο μέλλον για να λειτουργήσουμε με συνέπεια, αποφασιστικότητα και στη βάση αρχών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λίκα, παρακολούθησα τις προάλλες μια ομιλία σας με αφορμή την επέτειο για τον Μακάριο, όπου είχατε πει ότι είναι προσβολή στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου να υποστηρίζετε ότι υιοθέτησε τη διζωνική, γιατί ο Μακάριος ήξερε ότι αυτή είναι μια κακή λύση. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έτσι έχουν τα πράγματα, εσάς γιατί σας πήρε τόσες δεκαετίες να το αντιληφθείτε? Και να σημειώσω ότι επί στενός συνεργάτης του κ. Βασιλείου, με τη διζωνική και τη δεσμηδεών Κάλλη τότε, βουλευτής του ΑΚΕΛ, στην ίδια γραμμή, συνεργάτης του Τάσου Παπαδόπουλου, πανηγυρίζατε για την 8η Ιουλίου που φέρει την υπογραφή της δικής μας πλευράς για την διζωνική, ακόμα και στο βιβλίο σας καταγράφεται το 2008 μετά ότι η διζωνική κοινοτική ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο θα μπορούσε να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του κυπριακού ελληνισμού. Ναι, καταρχήν να πω ότι στο βιβλίο μου αναφέρονται πολλές επιλογές
με τα θετικά και τα αρνητικά και δεν πρέπει να διαβάζομαι αποσπασματικά, χωρίς να παίρνω θέση για να αφήσω τους πολίτες να προβληματιστούν. Όσον αφορά τον Μακάρο, υπάρχει σαφής δήλωση σε συνέντευξή του στον Κακογιάννη, σε βίντεο, γιατί απορρίπτει τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Ναι, όντως, αποδέχτηκα τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία και την υπερασπίστηκα, θέλετε, μέχρι το 2004, γιατί πίστευα, όπως ο καθένας από εμάς, ότι μπορούσαμε να δώσουμε και δύναμε ο καθένας το περιεχόμενο που θέλαμε. Δεν υπήρχε πουθενά ουσιαστικά τέτοια μορφή λύσης ή τέτοιο πολίτευμα παγκόσμια για να μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό. Στη συνέχεια, μετά το 2004, νομίζω κανένας δεν νομιμοποιείται το σχέδιο ανάποδοση Σάρκαν και Ωστά στη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Να καμωνόμαστε ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τι είναι η Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Επιπλέον, οι συγκλήσεις Χριστόφια Θαλάτη και οι συγκλήσεις Νίκο Αναστασιάδη Ακεντζή έχουν δώσει όχι μόνο περιεχόμενο αλλά και μορφή σε αυτήν τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, η οποία αντί να ανατρέπει τα δεδομένα που δημιούργησε η εισβολική κατοχή, τη διχοτόμηση για παράδειγμα, τα νομιμοποιεί. Διότι και πάλι θα ζούμε χωριστά. Στην 8η Ιουλίου, έχετε δίκιο, γίνεται αναφορά στην Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Στην επιστολή Καμπάρη όμως, γίνεται σαφής αναφορά, και αυτή ήταν η αιτία που δεν εφαρμόστηκε η 8η Ιουλίου, ότι οι τεχνικές επιτροπές και οι ομάδες εργασίας θα αναζητήσουν και θα διαμορφώσουν τη νέα βάση λύσης του Κυπριακού. Και αυτό ήταν ο λόγος που η Τουρκία δεν επέτρεψε στον κύριο Ταλάτ για 1,5 χρόνο να εφαρμόσει αυτήν τη συμφωνία. Σήμερα έχουμε μπροστά μια πραγματικότητα. Τα όσα έχουν συμφωνηθεί, όλες οι συγκλήσεις, οδηγούν στην νομιμοποίηση της διχοτόμησης. Θα ζούμε χωριστά από τους Ελληνοκύπρους και τους Τουρκοκύπρους, σε δύο κράτη που κάθε άλλο παρά θα επανενώνουν την πατρίδα, με χωριστή οικονομία, σε πλήρη ανταγωνισμό και σε ένα κρατικό μόρφωμα, το οποίο θα είναι ένα συνταγματικό τερατούργημα που θα μας έχει υποσυνεχή παραλυσία. Ένα κράτος που θα παίρνει αποφάσεις με κλήρωση και μετά από κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να δημιουργήσουμε τον νέο συνεταιρισμό. Γι' αυτόν την απορρίπτω. Πραγματικά, αν απορρίπτεται η Ζωνική και παραπέμπεται στο ενιαίο κράτος προφανώς, θα σας διαβάσω μόνο το καταληκτικό σχόλιο της σχετικής αναφοράς που κάνατε στο βιβλίο σας για το ενιαίο κράτος. Ότι παρά τα όποια πλεονεκτήματα εφικτά ή θεωρητικά παρουσιάζει μια τέτοια κίνηση, να ζητήσουμε δηλαδή ενιαίο κράτος, η στόχευση στη λύση ενιαίου κράτους δεν είναι στρατηγική που με σημερινά δεδομένα οδηγεί σε λύση. Στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει σε παγίωση, αν όχι και σε νομιμοποίηση της παρούσας κατάστασης. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε ικανοποιήσει όλες τις τουρκικές απαιτήσεις. Και έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία που πραγματικά να επανενώνει την Κύπρο και να διασφαλίζει την συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία με σωστόν λαθασμένο περιεχόμενο. Η δική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Να ερωτηθεί ο Κυπριακός Ελληνισμός επιτέλους τι μοντέλο λύσης θέλει. Δέχεται ή απορρίπτει τη Ζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Να δοθεί λαϊκή εντολή και με βάση αυτή τη λαϊκή εντολή να απευθυνθούμε στη διεθνή κοινότητα, η οποία οφείλει να σεβαστεί όπως σεβάστηκε το δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία για τον Brexit και να διεκδικήσουμε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Έχουμε εγκαταλείψει τον όρο δίκαιη. Για μένα η λύση πρέπει να ανατρέπει τα δεδομένα της εισβολής και της κατοχής και όχι να τα νομιμοποιεί. Και πολύ περισσότερο δεν μπορεί και δεν νοείται να συζητούμε κατάλυση του κράτους μας. Όλοι οι λαοί αγωνίζονται για να αποκτήσουν κράτος. Εμείς διαπραγματευόμαστε οικειοθελώς την κατάλυση του κράτους. Αυτό θα μας οδηγήσει σε ομοιρία στην Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Χριστού, ως λύση του Κυπριακού προτείνεται το ενιαίο κράτος και διερωτούμε πώς μπορεί μια τέτοια λύση να τεθεί σε εφαρμογή και κατά πόσο αυτή η αιμονή σε αυτή την θέση θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στη διχοτόμηση με δεδομένη πλέον την τουρκική στάση έναντι αυτής της μορφής λύσης. Διαφωνώ μαζί σας. Εμείς θεωρούμε ότι η Ομοσπονδία είναι μια μορφή διχοτόμησης. 43 χρόνια διαπραγματεύσεων δεν έχουν οδηγήσει σε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Και εμείς προτείνουμε τη λύση του ενιαίου κράτους από την ημέρα ιδρύσεως του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου. Θεωρούμε ότι το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Δεν είναι μια δικοινοτική διαφορά. Οι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις εστιάστηκαν ακριβώς ότι το ζήτημα στην Κύπρο αφορούσε μόνο τις δύο κοινότητες. Για μας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ζήτημα αποκλειστικά εισβολής και δοχής. Χρησιμοποιώντας τα ψηφίσματα των ΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα επιδιώξουμε να επανακαθορίσουμε το Κυπριακό ως πρόβλημα το οποίο έχω ήδη αναφέρει. Σε αυτήν την πορεία, τη στήριξη θα την αντλήσουμε μέσα από επαφές τόσο στην Ευρώπη, αλλά και προς τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Τουρκία μας δείχνει καθημερινά το πραγματικό της πρόσωπο. Μόλις χθες
εισέβαλε, όπως όλοι γνωρίζετε, στη Συρία. Οι συνεχείς υποχωρήσεις και οι συνεχείς απαιτήσεις που αξιώνει κάθε φορά σε ένα γύρο διαπραγματεύσεων του Κυπριακού, θεωρώ ότι μας έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αδιέξοδα. Δηλαδή, η Τουρκία είναι η αιτία που δεν λύνει το Κυπριακό μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν, ως πολιτική ηγεσία, να καθορίσουμε από εδώ και στο εξής σε ποιον πλαίσιο θα κινηθούμε. Και υπάρχουν και δύο ενδεχόμενα που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Πολύ πιθανόν, το επόμενο διάστημα, η Τουρκία να αποχωρήσει μονομερώς από τη λύση της Ζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας και να θέσει επιτάπητο στο ζήτημα των δύο κρατών. Πρέπει να έχουμε έτοιμη μία απάντηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι η μόνη ορθή επιλογή για τη διαχείριση του Κυπριακού από εδώ και στο εξής είναι η λύση του ενίου κράτους. Είναι κάτι το οποίο θα διασφαλίσει τα δίκαια του λαού μας και τον κυπριακό ελληνισμό για τα επόμενα χρόνια. Πάντως, κύριε Χρήστο, σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, οι μισοί τουλάχιστον ψηφοφόροι σας στον δεύτερο γύρο στηρίζουν την υποψηφιότητα του κυρίου Αναστασιάδη, με τον οποίο έχετε μια εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη για το πώς αντιλαμβάνεστε την λύση του Κυπριακού και δημιουργεί εδώ και μια παραδοξότητα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως κατά πόσο θα τοποθετηθείτε στον δεύτερο γύρο έναντι ενός εκ των δύο υποψηφίων και με ποιο κριτήριο. Όπως έχω ήδη πει, όταν τελειώσει η πρώτη Κυριακή, θα αποστείλουμε και στους δύο εναπομείναντες υποψηφίους ένα σχετικό ερωτηματολόγιο. Ανάλογα με τις δικές τους απαντήσεις και αν επιθυμούν φυσικά να μας απαντήσουν, το κίνημα θα πάρει επίσημη τοποθέτηση. Αυτή η επίσημη τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε για τον ένα υποψήφιο, είτε για τον άλλον, είτε το καταβούληση. Όμως θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής και στη συνέχεια θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσατε. Με βάση τη διαδικασία υπάρχει ευκαιρία τοποθετήσεων από όλους σας σε σχέση με το διάλογο που είχαμε μέχρι στιγμής, ξεκινώντας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Αναστασιάδη. Καταρχήν να πω κάτι. Η απάντησή μου στο γεγονός ότι ήταν υπόρους που κατετέθησαν τα έγγραφα εξυπάκουε ότι εάν ικανοποιηθούν, δηλαδή κατάργηση εγγύσεων επεμβατικών δικαιωμάτων, μηδέν στρατός, βεβαίως και θα ίσχυε. Απλά λέω ότι δεν δεσμεύω από την ώρα που δεν έγιναν αποδεκτά αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει. Ένα δεύτερο. Άκουσα τον φίλο τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο να μιλά για συντονισμό με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μέχρι σήμερα συνεργασία υπήρξαν άψογοι και είναι καλά γνωστόν. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας μέχρι προχτές, για να πάω στο δεύτερο θέμα που γύρε, είπε ότι εάν οι δύο ηγέτες συνεννοηθούν και συμφωνήσουν, τότε μπορεί να αναλάβω πρωτοβουλία. Ο κύριος Σταύρος Μαλάς ανέφερε ότι έχασα την ευκαιρία, λέει, εις το Κράν Μοντανά, αλλά φαίνεται ότι δεν παρακολουθήσετε τις δηλώσεις, αγαπητέ μου Σταύρο, του κυρίου Κοτσά, ο οποίος ξεκάθαρα είχε δηλώσει ότι λόγω της τουρκικής αδιαλαξίας δεν έγινε δυνατή η κατάληξη. Και συνεπώς η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βαραίνει την Άγκυρα. Το ίδιο να δείτε τις δηλώσεις Γιλτιρίμη, τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, τότε θα κατανοήσετε τι είναι αυτό το οποίο εννοούσαν και πως είναι το δυνατόν. Έναν ήταν οι προτάσεις του Γενικού Γραμματέα, άλλον η θέση της Τουρκίας. Και να μην δημιουργούμε αυτό το κλίμα που καλλιεργήσαμε, ότι τάχα χάσαμε μια ευκαιρία. Δεν χάσαμε ούτε μια ευκαιρία. Εκείνο το οποίο επιμέναμε είναι να διασφαλίσουμε έναν ομαλό κράτος κυρίαρχων, ανεξάρτητων, μακράν από τις οποιασδήποτε επιρροές εξαρτήσεις. Δεν θα συμφωνήσω βέβαια με τον Γιώργο Ντολιλίκα που λέει ότι αγνοούμε το γεγονός ότι θα είναι δύο χωριστά κράτη με χωριστές οικονομίες. Δεν είναι έτσι τα θέματα, γιατί έχουν κατοχυρωθεί οι τρεις ελευθερίες, οι βασικές ευρωπαϊκές ελευθερίες εξίσου, και συνεπώς ο καθένας θα είναι ελεύθερος να διακινείται, να εγκαθίσταται, να αγοράζει περιουσία, να ασκεί επάγγελμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παδόπουλο. Επιμένω να ισχυρίζομαι ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του. Τελικά οι προτάσεις του στον Κράς Μοντανά είναι άκυρες ή είναι το πλαίσιο λύσης για το Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά όμως και τα όσα ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Μαλάς, εγώ θεωρώ ότι ταυτίζονται πλήρως η θέση των δύο. Και οι δύο αυτών που εισηγούνται είναι να συνεχίσουμε από εκεί που εμείναμε, δηλαδή από τις υποχωρήσεις στον Κράς Μοντανά, και την επόμενη φορά να συζητήσουμε νέες υποχωρήσεις στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Αυτό είναι το πλαίσιο λύσης που εισηγούνται και οι δύο. Αυτό το πλαίσιο λύσης οδηγεί σε μια κακή λύση, σε μια λύση
την οποία δεν πρόκειται να αποδεχτεί ο λαός μας. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που δεν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να αποσυρθούν οι επικίνδυνες υποχωρήσεις που μας οδηγούν σε μια τέτοια κατάληξη. Σημειώστε ότι ο Τούρκικος στρατός, ο οποίος σήμερα έχει εισβάλει στη Συρία, είναι αυτός ο στρατός που κάποιοι θέλουν να μείνει και μετά τη λύση για διευκρίνηση στον χρονικό διάστημα ή και μέχρι να αποφασίσει ο κύριος Ερντογάν. Οι έπικοι που έχουν διαλύσει τα γραφεία της Αφρίκα είναι εκείνοι που θα παραμείνουν με τις διευθετήσεις που ήδη έχουν γίνει από δεχθές. Επομένως, είναι καιρός να διεκδικήσουμε εκείνες τις πρόνοιες της λύσης που θέλουν οι Ελληνοκύπροι. Και γύρεται ένα τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας. Πώς θα μας πιστέψουν οι ξένοι διαμεσολαβητές, όταν για παράδειγμα ακούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη μία ημέρα να λέει ότι μια ευρωπαϊκή χώρα δεν χρειάζεται εγγυητές, αλλά να δηλώνει σε συνέντευξη του ότι η Τουρκία μπορεί να προσφέρει εγγύησεις για τη συνταγματική τάξη. Να λέει τη μια ημέρα ότι δεν αποδέχεται την Πενταμερή, να την αποδέχεται μετά από μια εβδομάδα στο δίπλο της 1ης του Δεκέμβρη. Να λέει ότι δεν συζητά τίποτε άλλο εκτός αν συμφωνηθεί η ασφάλεια και να πηγαίνει στο κράτος Μοντανά να δέχεται τα πάντα πριν να συζητήσει την ασφάλεια. Και επαναλαμβάνω, να μας λέει ότι είναι άκυρες υποχωρήσεις του, αλλά κατά τα άλλα αποτελούν το πλαίσιο λύσης της Κυπριακού. Ευχαριστώ για τα πολύ. Ο λόγος στον κύριο Μαλά. Κύριε Πομιλωρίδη, η λέξη κλειδί είναι συνέπεια και ασυνέπεια. Ασυνέπεια σε εκείνον το οποίο διεκδικούμε. Άκουσα μόλις τώρα τον κύριο Αναστασιάδη να λέει δεν χάσαμε ευκαιρία καμιά στο Crans Montana. Αυτό είναι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία, λέει ο Γενικός Γραμματέας. Δεν κατάλαβε καλά ο κύριος Κουτέρας. Ασυνέπεια όσον αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Τον τελευταίο καιρό ο κύριος Αναστασιάδης, από το 2012 που είναι υποψήφιος, θυμάστε τι είχε πει για την πλαίσιο λύσης του Κυπριακού. Θα φύγουμε από τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλά. Προσπάθησε βεβαίως να εξασφαλίσει τη στήριξη του Δίκο και την πήρε. Για ένα χρόνο σχηνοβατούσαμε. Μετά, όταν άνοιξε κάποια από αυτές τις συγκλήσεις, πήγαμε σε χειρότερη κατάσταση και αναφέρομαι στο 4-1. Ο κύριος Παπαδόπουλος λέει θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Να του πείτε τι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όταν τον συνήντησα, μου είπε αυτή είναι η έκθεση, αυτό είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο συζητάμε. Η βάση της λύσης του Κυπριακού είναι η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Να του πείτε τι. Να του πείτε ότι αυτά που γράφει ο Γενικός Γραμματέας είναι καταστροφικά. Να του πείτε ότι η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, όπως λέει ο κ. Λίκας, μονιμοποιεί τη διχοτόμηση τη στιγμή που λέει ο Γενικός Γραμματέας εδώ, στην 5η παράγραφο, ότι έχουν εξασφαλιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι τρεις βασικές ελευθερίες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ασυνέπεια. Ασυνέπεια σε τι, σε αυτόν τον οποίο έχουμε συμφωνήσει τόσα χρόνια. Λέει ο κ. Παπαδόπουλος, θα πείσουμε τους ξένους. Πώς θα πείσουμε τους ξένους όταν μετά από 43 χρόνια εμείς ήδη αυτά τα οποία συμφωνούμε μεταξύ μας δεν τα τηρούμε. Για να μας στηρίξουν σε τι οι ξένοι. Είναι γι' αυτό που μας εγκαταλείπει ο Γενικός Γραμματέας και η διεθνής κοινότητα έχει αποστασιοποιηθεί. Και πρέπει να το αντιληφθούμε. Αυτή η σκηνοβασία πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ κύριε Μαλά, ο κ. Δηλίκας. Ναι, πρέπει να πω ότι με εκπλήττει πρώτα ο κύριος Μαλάς με τις αναφορές του άκοψα, θα έλεγα, στο τι είπε ή δεν είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εγώ θα κρατήσω το τι έλεγα. Θα κρατήσω μόνο το τι έλεγε δημόσια και λέει ο Πρωθυπουργός Ελλάδας, όπως και ο κύριος Κοζάς, τον οποίο κάποιοι υπέσκαπταν και αφισβητούσαν δημόσια και λέω εκλογών τώρα τον υμνούν. Μηδέν εγγύησεις, μηδέν στρατεύματα. Αυτή είναι η επίσημη ελληνική θέση. Την αποδέχονται ή δεν την αποδέχονται οι ηγεσίες και του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης. Τι θα θυσιάσουμε για να υπάρξει και να εφαρμοστεί η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία. Για να εφαρμοστεί η Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία θα πρέπει είτε να έχουν μόνιμα πλειοψηφία πληθυσμού και γης, όπως λέει ο κύριος Ακιντζή, είτε να θυσιάσουμε τις δημοκρατικές ελευθερίες του εκλέγει και εκλέγεστε. Οι τρεις αντιποψήφοι μου εκ δεξιών μου, οι οποίοι και οι τρεις υποστηρίζουν τη Διζωνική Δικαιωματική Ομοσπονδία, να μας πούν τι θα θυσιάσουν από αυτά. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κύριος Αναστασιάδης έδωσε τα πάντα στις εσωτερικές πτυχές στο Crans Montana. Δεν ευθύνεται κατά την άποψή μου το αδιέξοδο. Εκείνο που δεν έδωσε και δεν κατανοώ πραγματικά τι ζητούν κάποιοι που επιμένουν ότι έπρεπε να υπογραφεί συμφωνία στο Crans Montana είναι τις εγγυήσεις και την παραμονή στρατευμάτων. Θέλουν να τα δώσουμε και αυτά. Αν συνεχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν, σε αυτά θα επικεντρωθεί η διεθνής κοινότητα. Θα θεωρηθεί και εκτιμένο οι προτάσεις για την εσωτερική πτυχή
Όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες οδηγούν σε έναν κράτος υποπαραλυσία, σε έναν κράτος που θα παίρνει αποφάσεις με κλήρωση λόγω των πολλών βέτο και των αδιεξόδων που θα δημιουργούνται. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι τέτοια λύση ο λαός μας θα την απορρίψει. Εάν θέλουμε να λυθεί το Κυπριακό, δεν θα το λύσουμε με επιχειρήματα. Θα το λύσουμε δημιουργώντας κόστος στην Τουρκία, καθιστώντας την κατοχή ασύμφορη, έτσι ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία της, η οποία είναι και η υπεύθυνη για τη μη λύση του Κυπριακού. Είναι γι' αυτό που η δική μας η προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί τέτοια πολιτική που να οδηγήσει την Τουρκία σε αλλαγή πολιτική στο Κυπριακό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Χρήστο, ο λόγος σας. Η Διζωνική Δικοινωτική Ομοσπονδία, υπό τη μορφή την οποία συζητείται αυτή τη στιγμή, θα επιφέρει μια ρατσιστική λύση. Διότι θα διαχωρίσει τον λαό μας βάσει εθνοτικής και θρησκευτικής καταγωγής. Θα δικαιώσουμε από τη στιγμή που θα επιτρέψουμε τη δημιουργία τουρκοκυπριακού κρατηδίου τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Θα πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα ανά το παγκόσμιο η οποία θέλει να καλείται δημοκρατία και θα δώσει το δικαίωμα στο 17% να εκλέγει πρόεδρον του κράτους. Θα πρωτοτυπήσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όσο και το ΑΓΕΛ, αλλά και ο Κεντρός Χώρος, έχουν κυβερνήσει και συγκυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Έχουν εφαρμόσει αυτές τις τακτικές και αυτές τις πολιτικές για επίλυση του Κυπριακού και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα γιατί βαδίζουμε σε λάθος δρόμο? Μήπως τα δεδομένα από το 1974 είναι διαφορετικά? Μήπως η Τουρκία είναι ακόμα πιο επιθετική από τότε και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά? Εμείς λοιπόν γι' αυτό να απορρίπτουμε συνολικά τη λύση της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και όχι αποσπασματικά. Άλλωστε, από το 2004 και το σχέδιο ΑΝΑΝ, ο λαός μας απάντησε με ένα ξεκάθαρο όχι. Και έπρεπε η πολιτική ηγεσία, λαμβάνοντας αυτό το δεδομένο, να προσφύγει στους διεθνούς οργανισμούς και να ζητήσει αλλαγή πορείας στο Κυπριακό. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Ο επόμενος πρόεδρος και ο εκάστοτε πρόεδρος αυτού του κράτους οφείλει πρώτα και πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού του και όχι του κάθε ξένου ή της Τουρκίας ή κάποιου άλλου διεθνούς οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστου. Χρήστο, δεύτερος γύρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Άκο. Ξεκινάμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Η ερώτηση σε εσάς, κύριε Παπαδόπουλο, να μιλήσουμε λίγο για το πολιτικό κόστος το οποίο αναφέρεται στην προεκλογική σας εκστρατεία για την Τουρκία σε σχέση με την ενέργεια. Βάζω στο τραπέζι το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την Τουρκία από αυτό που συμβαίνει σήμερα? Αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη μια γεώτρηση από μια τεράστια κοινοπραξία ευρωπαϊκών χωρών. Επίκειται νέα γεώτρηση από ένα κολοσσό αμερικανικό. Υπάρχουν οι τριμερείς συναντήσεις που έχει θεσπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες στηρίζουν όλο αυτό το πλέγμα ενεργειακών ενεργειών. Και διερωτώ με, ακόμη και αυτό το ζήτημα υπήρξε κατ' εσάς ζήτημα άσκησης αντιπολίτευσης. Τι δεν έκανε σωστά η Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα της ενέργειας? Είπατε ότι διασυνδέεται με τις διαπραγματεύσεις. Μα δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και σήμερα είμαστε ενώπιον μιας πολύ σημαντικής γεώτρησης. Δεν έχω πει ότι διασυνδέονται με τις διαπραγματεύσεις οι γεωτρήσεις, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθούν οι συμμαχίες για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου. Αυτό που βλέπουμε είναι πολλές τριμερείς συναντήσεις που δημιουργούν σίγουρα έναν θετικό κλίμα, αλλά καμία εμπορική συμφωνία. Η εμπορική συμφωνία για την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου είναι που θα μας δώσει το οικονομικό όφελος, αλλά κυρίως το γεωστρατηγικό όφελος. Και μέχρι στιγμής αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που διεκδικούμε μέσω του φυσικού αερίου είναι να συνδιαμορφώσουμε συμμαχίες με σημαντικές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία, η Αίγυπτος, που θα μας βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε με την τουρκική επεκτατικότητα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μόνο η Αίγυπτος προσφέρεται αυτή τη στιγμή για συνεργασία. Διαφωνώ με τις εισηγήσεις για αγωγό προς την Τουρκία, όπως έχει κατατεθεί στο παρελθόν από κυβερνητικής πλευράς, είτε πριν είτε μετά τη λύση. Η Κύπρος σε 3 χρόνια μπορεί να είναι εξαγωγική χώρα στον τομέα της ενέργειας και για τα επόμενα 17 χρόνια από το πεδίο της Αφροδίτης χρειαζόμαστε μόνο το 10% του συγκεκριμένου κοιτάσματος. Το 90% μπορούμε να το εξάγουμε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι οι καθυστερήσεις στην πρόθεση αυτών των σχεδιασμών
έχουν και πολιτικό και οικονομικό κόστος. Οι αρχικοί σχεδιασμοί ήταν για αξιοποίηση του φυσικού αερίου το 2018. Το ενωρίτερο που συζητά η παρούσα κυβέρνηση πλέον είναι για το 2024 και ακούμε με έκπληξη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να δηλώνει ή και να προβαίνει σε δηλώσεις που αφορούν την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, όπου στην ουσία έχει προσκαλέσει την κατοχική δύναμη να συνεχίσει τις παραβιάσεις, φτάνει να περιορίσει αυτές τις παραβιάσεις στην κατεχόμενη αποκλειστική οικονομική ζώνη του ψευδοκράτους. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, επειδή διασυνδέεται η ενέργεια με το κυπριακό, περίμενα αυτή την ευκαιρία να σας ρωτήσω. Έχετε πει ότι αυτές οι εκλογές είναι δημοψήφισμα για το κυπριακό και για το κυπριακό. Αν συμφωνήσει κάποιος με τη δική σας θεώρηση των πραγμάτων, σε περίπτωση αποτυχίας σας να εκλεγείτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ακόμη σε περίπτωση που δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο των εκλογών, τότε θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ακολουθεί αυτές τις θέσεις και θα πρέπει να κάνετε στην άκρη και να αφήσετε χώρο για κάποιους που εκφράζουν κάποιες άλλες ιδέες και όχι αυτές της νέας στρατηγικής? Κύριε Αλάμους, θα είμαι στο δεύτερο γύρο. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι αυτές οι εκλογές, όπως εξάλλου το έχω πει και εγώ, είναι δημοψήφισμα. Γιατί στην ουσία θα αποφασίσουμε σε αυτές τις εκλογές αν θα συνεχίσουμε τα ίδια, την ίδια αναποτυχημένη πολιτική, η οποία οδηγεί σε μια κακή λύση, την οποία δεν πρόκειται να αποδεχθεί ο λαός μας. Αν θα συνεχίσουμε με την εκπεριτροπής προεδρία, την αβέτο, την αριθμητική ισότητα, τις τέσσερις ελευθερίες των Τούρκων, τους χρήστες που θα μείνουν στα σπίτια των προσφύγων μας, τους έπικους που θα μας μείνουν όλοι, ή αν θα διεκδικήσουμε μια λύση του Κυπριακού, την οποία θα αποδεχθεί ο ίδιος ο Κυπριακός Ελληνισμός μέσω μιας σωστής στρατηγικής. Αν δεν το αποφασίσει ο κόσμος όμως? Εγώ θεωρώ ότι θα το αποφασίσει ο κόσμος και επιμένω ότι αυτό το πλαίσιο, ναι, θα καθοριστεί κατά πόσο θα υιοθετηθεί σε αυτές τις προεδρικές εκλογές και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι πολίτες. Εγώ θα διεκδικήσω μια σωστή, λειτουργική, βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των προσδοκιών του Κυπριακού Ελληνισμού. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαλά, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, κορυφώθηκε η πιο σημαντική ίσως πρωτοβουλία για επίλυση του Κυπριακού. Στη διάρκεια αυτής της κορύφωσης, οι ενεργοί πολίτες αυτού του τόπου οργανώθηκαν, δημιούργησαν ομάδες, έκαναν κοινές εκδηλώσεις, κάποιοι έφτασαν μέχρι το Κρανς Μοντανά. Σε όλο αυτό το διάστημα εσείς που ήσασταν, ποια είναι η πολιτική πράξη που κάνατε στην πενταετία που μας πέρασε, που να πείθει ή να απαντά στην επίκριση των αντιπάλων σας ότι εμφανίζεστε μόνο κάθε φορά που έχουμε εκλογές? Κύριε Γασκάνη, χαίρομαι για το ερώτημά σας. Πρώτα απ' όλα, τα τελευταία 4 χρόνια ήμουν ένας ενεργός πολίτης. Είχα βεβαίως αρθρογραφήσει, είχα παρουσιαστεί σε τηλεοπτικά μέσα και κατάθεσα την πρότασή μου και στα κορυφαία ζητήματα, όταν χρειάζεται, τοποθετού μου. Είναι εδώ ο κύριος Αναστασιάδης να σας θυμίσει, όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις, τοποθετήθηκα και δημόσια. Και βεβαίως, όταν εκλέγει ο κύριος Ακιτζή, του είπα: Πρόεδρε, η ιστορία σου χτυπάει την πόρτα, άνοιξε την και δεν θα βρεθείς μόνος, ως όφυλα, ως υποψήφιος πρόεδρος το 2013. Άρα ήμουν παρόν, αγωνιώ και ανησυχώ. Και ανησυχούσα και ανησυχώ ακόμα περισσότερο όταν ακούω κάποιες από τις τοποθετήσεις εδώ σήμερα. Άκουσα τον κύριο Παπαδόπουλο να λέει τώρα ότι θα τα βάλουμε με την Τουρκία, θα συμμαχίσουμε με την Γαλλία και θα τα βάλουμε με την Τουρκία. Μα δεν είναι στη νέα του στρατηγική που λέει ότι θα συζητήσει με την Τουρκία πριν τη λύση του Κυπριακού να διαχωρίσουμε την ΑΟΣ μας και να καλέσει την τουρκική εθνοσυνέλευση να το επικυρώσει? Να ανοίξουμε ένα νέο Κυπριακό. Δεν είναι η νέα στρατηγική που λέει να εγκαταλείψουμε αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και να μας οδηγήσει σε επικίνδυνους δρόμους? Αυτή η ασυνέπεια σε αυτά τα οποία συμφωνούμε διαχρονικά, κατά τη δική μου εκτίμηση, θα είναι καταστροφική, όπως καταστροφική βεβαίως θα είναι και η πορεία, αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, αλλά και πάλι με ασυνέπεια υπηρετήσουμε αυτόν τον δρόμο και όταν βρεθούμε σε κορυφαίες στιγμές, όπως βρεθήκαμε και στο Μον Πελεράν, αλλά ιδίως στο Κρανς Μοντανά, αλλάξαμε πορεία. Αναφέρατε την κοινωνία των πολιτών. Συναντήθηκα και από τις δύο κοινότητες. Και η κοινωνία των πολιτών, ειδικότερα στις Τουρκοκυπρίους, μου στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η μονιμοποίηση της διχοτόμησης θα αφανίσει τους Τουρκοκυπρίους και θα μας μείνουν οι έπικοι.
και σε αυτόν το κάλεσμα της κοινωνίας ανταποκρίνομαι με αποφασιστικότητα για τη σωστή διεκδίκηση της λύσης του Κυπριακού. Δεν ξέρω αν ο όρος ενεργός πολίτης εξαντλείται σε κάποια άρθρα. Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Είπατε ότι με την εκλογή σας, ναι, και μιλήσατε και με τον Πρόεδρο. Με την εκλογή σας θα επιδιώξετε άμεση συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή για να καθορίσετε την απαρχή μιας νέας προσπάθειας, προφανώς για το Κυπριακό. Επιδιώξατε μέχρι σήμερα να το συναντήσετε, να έχετε ανταλλαγή απόψεων μαζί του. Γνωρίζεστε με τον κύριο Ακιντζή? Γνωρίζω τον κύριο Ακιντζή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζω τις απόψεις του. Αλλά αυτό το οποίο επιδιώκω τώρα, κύριε Κασκάνη, είναι πρώτα απ' όλα να πείσω τον Κυπριακό λαό για τις επικίνδυνες προσεγγίσεις να μείνει το Κυπριακό άλυτο, να τον πείσω και να του δημιουργήσω ελπίδα και προοπτική, γιατί οι ηγέτες, όταν διεκδικούν την εξουσία, την Προεδρία της Δημοκρατίας, πρέπει να μπαίνουν μπροστά από τους πολίτες, να δημιουργούν ελπίδα, να πείσω βεβαίως για να μου εκλεγώ στην Προεδρία της Δημοκρατίας και τότε να είστε σίγουροι ότι θα επιδιώξω συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή, θα επιδιώξω να καλλιεργήσω μέσα στην κοινωνία των πολιτών εκείνη την κοινωνική όσμωση που θα είναι το υπόβαθρο για την επανένωση και συνένωση της χώρας μας, και βέβαια θα είμαι και πολύ διεκδικητικός με τον κύριο Ακιντζή και θα τον καλέσω στη βάση του πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού που να μας απαλλάττει από εγγύσεις, κατοχικά στρατεύματα, επίκους και βεβαίως να επιστρέφει τη μόρφη. Κύριε Λίκα, είστε πολέμιος της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ωστόσο αυτό το μοντέλο λύσης περιέχεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι μια λύση την οποία προάγουν και υπερασπίζονται μέχρι σήμερα όλοι οι πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ουσιαστικά, πείτε μας, τι προτείνετε να πράξουμε και με ποια όπλα και με ποια επιχειρήματα, θα έλεγα καλύτερα, θα πείσουμε τη διεθνή κοινότητα πως αυτό που στηρίζαμε τα τελευταία 43 χρόνια ήταν λάθος. Ναι, καταρχήν να πω ότι το τι περιλαμβάνεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας ή υποστηρίζουν οι διάφορες χώρες είναι αυτό που εμείς αποδεχτήκαμε. Τίποτε δεν έχει περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας σε ψήφισμα το οποίο να μην είχαμε να αποδεχτεί εμείς από προηγούμενα. Ό,τι ζητήσαμε να μην περιληφθεί σε ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας από φίλες χώρες όπως είναι η Γαλλία και η Ρωσία, άσκησαν το βέτο τα χρειάστηκε για να μην περιληφθούν στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά συνέπεια, από εμάς ξεκινά το κακό και όχι από τη διεθνή κοινότητα. Το 2004, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία μας πίεζαν να αποδεχτούμε ένα κακό σχέδιο. Τα τρία άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ουδέποτε μας πίεσαν. Κατά συνέπεια, να μην δημιουργούμε τις αυταπάτες και τις ψευδεστήσεις με τις οποίες κάποιοι λειτουργούν ότι η διεθνή κοινότητα δεν θα αποδεχτεί αυτό που θα αποφασίσει ο Κυπριακός Ελληνισμός, Κυπριακό λαό ελεύθερα με ένα δημοκρατικό δημοψήφισμα. Δεν είναι θέμα να πείσουμε την Τουρκία. Να ακούω τον κύριο Μαλάν να λέει θα πείσει τον κύριο Ακιντζή. Συνεχίζουν κάποιοι να τρέφουν αυταπάτες και ψευδεστήσεις ότι αποφασίσει για τη λύση του Κυπριακού ο Τουρκοκύπριος ή όποιος Τουρκοκύπριος ηγέτης. Η Τουρκία αποφασίζει. Και η Τουρκία δεν θα αποφασίσει, δεν θα πιστεί με επιχειρήματα. Δεν είναι θέμα παρεξήγησης των Κυπριακών, είναι θέμα γεωστρατηγικών συμφερόντων. Θα πρέπει λοιπόν να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει να πάψουμε να διαπραγματευόμαστε με, με τη λογική του τι αποδέχεται η Τουρκία και να διαπραγματευτούμε με το τι συμφέρει σε αυτόν τον λαό. Και σε αυτόν τον λαό, αυτός ο λαός εξυπηρετείται από μια δίκαιη, και το επαναλαμβάνω, δίκαιη λύση. Είναι ένας όρος που έχουν καταλήψει οι άλλοι δυστυχώς αθυποψήφοι μου και μιλούν για λύση η οποία να είναι λειτουργική και βιώσιμη. Η άδικη λύση είναι εθνησυγενής εκφύσεως. Αυτό πρέπει να μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι ζητούμε εφαρμογή ακριβώς του ευρωπαϊκού κεκτημένου όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλων των δημοκρατικών ελευθεριών. Και αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές ελευθερίες δυστυχώς δεν μπορούν να διασφαλιστούν με τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα και με βάση αυτήν την πραγματικότητα πρέπει εμείς να διαπραγματευτούμε ένα μοντέλο λύσης το οποίο συνάδει με ό,τι απολαμβάνουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό, κύριε Λίκα, είναι ουτοπία και δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν μπορεί να τύχει διευθέτησης, τουλάχιστον όπως είναι τα σημερινά δεδομένα, να προχωρήσω. Ουτοπία μου έλεγαν ότι ήταν να παγώσουμε με ομόφωνη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα 8 κεφάλαια της Τουρκίας. Και όμως το πετύχαμε. Μου έλεγαν είναι ανέφικτον και επικίνδυνο να ανακηρύξουμε την Κυπριακή ΝΑΟΣ. Και όμως ανακηρύξαμε το 2006 την Κυπριακή ΝΑΟΣ και δεν σύραμε, όπως έλεγαν κάποιοι, την Κύπρο σε πόλεμο με την Τουρκία. Και σήμερα όλοι έχουμε ελπίδες από το φυσικό αέριο και τις υδρογονάθρακες μας. Άρα άλλον το ότι είναι δύσκολο και άλλον το ότι είναι εφικτό. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Στο Καν Μοντάνα, κύριε Λίκα, στηρίξατε τις θέσεις που υπέβαλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο Γενικό Γραμματέα? Όχι, δεν τις υποστήριξα. Είπα ότι διατηρώ τις διαφωνίες μου, είναι όλοι παρόντες. Διατηρώ τις διαφωνίες μου, ήταν η φράση που κατέθεσα ακριβώς. Όμως δεν παρέλειψα να κάνω εισηγήσει στον κύριο Αναστασιάδη για το πώς θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το κακό. Διότι περί αυτού επρόκειτο. Δεν αποφάσισα εγώ αν θα καταθέσει ή όχι τις προτάσεις του κύριου Αναστασιάδη. Διαφώνησα με τις προτάσεις γιατί ήμουν σίγουρος ότι πρώτον οδηγούσαν σε μια εσωτερική δομή του κράτους η οποία θα μας οδηγούσε σε παραλυσία. Η οποία θα καταργούσε ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Γι' αυτό διαφώνησα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χρήστου, επιτρέψτε να συνεχίσω από εκεί που μείνατε με την προηγούμενη απάντησή σας. Είπατε ότι η διζωνική δικαιωματική είναι μορφή διχοτόμησης. Αν η Τουρκία έχει πάει ως στόχο τη διχοτόμηση, τότε γιατί δεν προχωράει να την εφαρμόσει? Είπατε ότι θα στηριχθείτε στα ψηφία της Βουλής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς και την Ελλάδα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή της στρατηγικής. Μα όλοι αυτοί είναι αυτοί που σπρώχνουν για λύση της ζωνικής δικαιωματικής ομοσπονδίας με βάση τις παραμέτρους των ΕΕ. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Είναι μορφή διχοτόμησης η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία? Η Τουρκία απλά δεν την αποδέχεται, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι μέσα από τις συνεχείς διαβουλεύσεις μπορεί να αντλήσει περισσότερα ωφέλη. Και ειδικά από τη στιγμή που έχουν βρεθεί κοιτάσματα υδρογονάθρακων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Συμφωνώ με τον κύριο Λίκα, το Κυπριακό είναι πρόβλημα γεωστρατηγικής. Υπάρχουν αρκετά μεγάλα συμφέροντα τα οποία πρέπει να δούμε. Όσον αφορά τους διεθνείς οργανισμούς, εγώ πιστεύω ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να απαιτήσουμε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού. Εμείς πρέπει να εξηγήσουμε στο Γενικό Γραμματέα των ΕΕ τι είδους πρόβλημα υπάρχει στην πατρίδα μας. Και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές δυνάμεις που τότε μας πίεζαν για λύση έχουν αλλάξει. Τα σημερινά δεδομένα είναι αλλιώς. Εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται ένα αντιτουρκικό τόξο. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες, εάν τις προσεγγίσουμε, είναι πρόθυμοι να σταθούν στο πλευρό μας. Όχι γιατί μας αγαπούν, δεν είμαι τόσο αφελής, αλλά γιατί ακριβώς θέλουν να υπερασπιστούν πλέον και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και θα πω ένα παράδειγμα. Αυστρία, πιθανόν η Ολλανδία και αρκετές άλλες χώρες στα επόμενα χρόνια, όσον αυξάνονται και τα εθνικιστικά κινήματα. Άρα λοιπόν η δική μας πλευρά θα έχει την ευκαιρία να επανακαθορίσει το κυπριακό πρόβλημα. Ολοκληρώσατε, κύριε? Ναι. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα πάρει χρόνια. Δηλαδή να αποδομήσετε ό,τι έχει χτιστεί μέχρι το σήμερα στο Κυπριακό και να αλλάξετε τις τάσεις των χωρών αυτών ή να περιμένουμε την άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων στην Ευρώπη για να μας βάλουν φτύ, θα πάρει χρόνια. Και να πείσουμε την Τουρκία να δεχτεί μια λύση ενίου κράτους, προφανώς ακόμη περισσότερα. Έχετε κάποιο σχέδιο διαχείρισης του Κυπριακού έτσι ώστε να μην εδραιωθούν τα τελεσμένα? Άμεση προτεραιότητα είναι ο επανακαθορισμός του Κυπριακού ως πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Το επαναλαμβάνω, το έχω εξηγήσει και προηγουμένως. Εάν καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν και αν η δική μας πλευρά δεν υπογράψει, τα τελεσμένα της εισβολής και της κατοχής δεν πρόκειται να δικαιωθούν. Και επειδή συχνά πυκνά ακούμε το εξής, ότι δεν υπάρχει προηγούμενο αποχώρησης επίκων από μια χώρα, να αναφέρω το παράδειγμα του Ισραήλ. Όταν υπόγραψαν οι συμφωνίες με τους Παλαιστινίους, αναγκάστηκε να εκδιώξει οικισμούς επίκων και να τους μεταφέρει στα όρια του κράτους του Ισραήλ. Άρα υπάρχει το ιστορικό προηγούμενο. Θεωρούμε ότι εάν προχωρήσουμε στη δικαίωση των όσων αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπράττει εις βάρος του λαού μας και της πατρίδας μας, δεν θα υπάρξει άλλος δρόμος για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Δεν θα επιβιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, να επανέλθουμε στα θέματα της ενέργειας και να ρωτήσω εάν το τουρκικό γεωτρύπανο που υπάρχει έχει αγοραστεί, αρχίσει είτε μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής όπως υπολογιζόταν, είτε λίγο μετά γεωτρήσεις και λέω σκοπίμως το χώρο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου απέναντι από τον Απόστολο Ανδρέα για παράδειγμα. Πώς αντιδρούμε, ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε και γιατί δεν συνασπιστήκατε όλοι
σε κοινή απόφαση για τα όποια μέτρα αντίδρασης, ενώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε τέτοια περίπτωση. Δηλαδή αρκετά υποθετική η ερώτησή σας, αλλά ακόμα και στην υποθετική ερώτηση, σαν κυβέρνηση έχουμε πάρει τα μέτρα μας, αναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες μας προς κάθε κατεύθυνση, αλλά να μου επιτρέψετε, θα ήμουν παντελώς ανεύθυνος εάν δημόσια εκατέθετα τι είναι τα μέτρα που κατά ανάγκη θα είμαι υποχρεωμένοι να πάρουμε. Το δεύτερο και σημαντικότερο, εκείνο που έχουμε επιτύχει είναι μέσα από τις πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που πραγματικά καταγράφεται μέσα από τις τριμερείς, τις διμερείς, τις εξαιρετικές σχέσεις με τις γείτονες χώρες, με στρατιωτικές συμφωνίες συνεργασίας με τη Γαλλία, προηγουμένως άκουσα ότι δεν έχουμε καμία σχέση, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Αγγλία, τις εξαιρετικές σχέσεις με τις χώρες του Αραβικού κόλπου, την διείσδυση πλέον που έχουμε μέσα στην Ισλαμική διάσκεψη, αλλά και βεβαίως με τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, λαμβάνουμε τα μέτρα εκείνα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε, και το έχουμε επιτύχει, την αξιοποίηση της ενάσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, αδειοδοτώντας για πρώτη φορά το τεμάχιον 6, το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση. Και όχι απλά αδειοδοτώντας το, αλλά και με τις έρευνες που γίνονται, αποδεικνύουμε ότι όταν έχεις σωστή στρατηγική, όταν έχεις καλά μελετημένους σχεδιασμούς, χωρίς την πανοκρουσία, επιτυχάνεις εκείνον το οποίο επιδιώκεις. Επιτύχαμε να εμπλακούν τέτοιοι κολοσσοί ενεργειακοί και τέτοια συμφέροντα πίσω από αυτούς τους κολοσσούς, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη, ανεμπόδιστη την αξιοποίηση της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης. Να σημειώσω αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος μας προηγουμένως. Καμιά εμπορική συμφωνία δεν είδαμε ως κατάληξη αυτής της τριμερούς. Και επίσης, αν μπορείτε στο σύντομο χρόνο, και για τον EastMed λέγεται ότι είναι όλα για το Θεαθήνε. Δεν υπάρχει κάτι απτό. Πρώτον, όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες, θα παρακολουθείτε τις τιμές του φυσικού αερίου. Και συνεπώς είναι απόλυτη συνάρτηση. Δεύτερο, έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας, συναντήληψης με την Αίγυπτο για να διατεθεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ένα. Δεν είναι μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία που εμπλέκεται, και δεν θα δυσιάσω τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού χάρη απλώς της ικανοποίησης μιας απέτησης ότι πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί ή να διατεθεί ο φυσικός μας πλούτος. Το σημαντικότερο είναι και οι τιμές της αγοράς και οι συνθήκες και οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται, εάν και κατά πόσο είναι συμφέρουσα ή όχι η εξόριξη η οποία στοιχίζει. Όσον αφορά τον EastMed, εμπλέκεται η Ιταλία, εμπλέκεται η Ελλάδα, εμπλέκεται η Αίγυπτος, εμπλέκεται η Κύπρος ή και το Ισραήλ, απλά για το Θεαθήνε. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει με 35 εκατομμύρια τις μελέτες για τον EastMed. Δηλαδή έχουν συνωμοτήσει οι πάντες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις προεκλογικές μου ανάγκες. Εδώ ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος ερωτήσεων και υπάρχει ο χρόνος για να σχολιάσετε για τα όσα ακούσατε από τους συνυποψηφίους σας. Κάνουμε με αρχή με εσάς, κύριε Νικολοπαπαδόπουλο. Οι τιμές του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή είναι ψηλές σε σχέση με τη διαχρονική τιμή. Έχουν διπλασιαστεί κατά ακρίβεια στα 5 χρόνια της διακυβέρνησης του Νίκου Αναστασιάδη και προβλέπεται να πάνε ακόμη πιο πάνω. Αλλά είναι με έκπληξη που ακούω τώρα ότι είναι οι εταιρείες που αποφασίζουν τα δικά μας συμφέροντα και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα διαπραγματευτεί αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Θα σχολιάσω κάτι που ανέφερε προηγουμένως ο κύριος Μαλάς, ο οποίος ο ίδιος δηλώνει ότι σε μια λύση του Κυπριακού η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μείνει σε εκκρεμότητα. Θα λύσουμε το Κυπριακό, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να διεκδικεί την ΑΟΣ μας. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό συνάδει με παρόμοια ανησυχήση του ότι μετά τη λύση του Κυπριακού θα παραμείνει και κατοχικός στρατός. Σε 10 χρόνια να αποφασίσουν αν θα αποσυρθούν ή όχι από την Κύπρο. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιες εκκρεμότητες για μετά τη λύση. Εκκρεμότητες που ενδεχομένως να οδηγήσουν ολόκληρη τη συμφωνία σε κατάρρευση σε περίπτωση συγκρούσεων ή και διαφωνιών. Εδώ και 10 χρόνια ακολουθείται μια λαθασμένη στρατηγική στο Κυπριακό. Και αυτή η αποτυχημένη πολιτική μας οδηγεί σε μια κακή λύση.
και βάσιζαν αυτήν την λαθασμένη πολιτική εδώ και 10 χρόνια σε μια λαθασμένη εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει λύση και θα την πείσουμε εμείς με γενναιόδωρες προσφορές να ανταποκριθεί με μεγαλοψυχία. Δυστυχώς, όσα περισσότερα δίναν τα προηγούμενα 10 χρόνια, τόσο μεγάλωναν οι τουρκικές απαιτήσεις. Ο κύριος Μαλάς και ο κύριος Αναστασιάδης, αυτό που εισηγούνται είναι να συνεχίσουμε τα ίδια. Να συνεχίσουμε με νέες υποχωρήσεις, να προχωρήσουμε από εκεί που εμείναμε με τις υποχωρήσεις που ήδη δώσαμε και θα είναι κατοχυρωμένες και την επόμενη φορά, αυτό που αντιλαμβάνουμε, θα δώσουμε νέες υποχωρήσεις και στο κεφάλαιο της ασφάλειας. Αυτό δεν συνάδει και δεν ανταποκρίνεται από τις προσδοκίες του Κυπριακού Ελληνικού. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Μαλά. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Αναστασιάδης αναφέρεται στην ενεργειακή πολιτική την οποία συνέχισε αφού την παράλαβε από τις προηγούμενες τρεις κυβερνήσεις παρόλες τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στο γεωτρητικό πρόγραμμα και θα πρέπει να δώσει και βέβαιως κάποιες εξίσεις γιατί λίγες μέρες πριν την παράδοση της εξουσίας εγκατάθεσε τις συντεταγμένες ακριβώς καθαρά για προεκλογικές σκοπιμότητες. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο, έχετε πει, κύριε Παπαδόπουλο, και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτές οι εκλογές είναι δημοψήφισμα για τις θέσεις που θα περάσουν. Άρα αναμένω ότι θα σεβαστείτε το αποτέλεσμα των εκλογών και αν είναι όντως δημοψήφισμα, σίγουρα στρατηγική, αλλά και πρόταση για την απόρριψη της ζωνικής πλέον θα τεθούν στο περιθώριο. Αλλά μιλήσατε ότι τα 10 χρόνια, και ακούσα εδώ ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν καταφέραμε τίποτε, αυτή η στρατηγική έχει χρεοκοπήσει. 8 Ιουλίου ήταν η πρώτη φορά που βάλαμε στο χαρτί διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, συμφωνία μεταξύ Μεχμέτα Λιτσαλάτ και Τάσου Παπαδόπουλου και καθόρισε το περιεχόμενο βεβαίως της διζωνικής που είναι τα ψηφίσματα του Οργανισμού ΗΕ. Αυτή ήταν μια αποτυχημένη προσέγγιση. Πάνω σε αυτήν έχουν χτίσει οι υπόλοιποι και η συμφωνία της 23ης του Μάη στην 8η Ιουλίου. Πρέπει να δώσετε βεβαίως μία εξήγηση. Έχει λεχθεί επίσης όσον αφορά τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Θα συμφωνήσω. Είναι γεγονός ότι γίνονται πολλοί ενεργειακοί σχεδιασμοί ή καλύτερα τριμωρείς συμφωνίες, αλλά αν δεν δούμε μία συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης, αυτά είναι στα χαρτιά. Και ερώτημα, γιατί εγκαταλείψαμε την πρόταση που είχαμε από το Ισραήλ, κύριε Αναστασιάδη, για τη δημιουργία τερματικού όταν σας παρέδωσε εξουσία η προηγούμενη κυβέρνηση? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαλά. Κύριε Λίκο, λόγος σε εσάς. Θα ξεκινήσω από το θέμα του φυσικού αερίου για να πω ότι έχω ήδη ζητήσει με δημόσια δήλωση από το Γενικό Ελεκτή να προβεί σε μια έρευνα για το κατά πόσον έχει αλλάξει και γιατί έχει αλλάξει και αν μας συμφέρει η συμφωνία που είχε υπογραφεί με την Noble Energy. Είχαμε συμφωνήσει τότε πάνω στη λογική του καταμερισμού της παραγωγής. Δηλαδή, οι εταιρείες θα κρατούσαν μια ποσότητα και η Κυπριακή Δημοκρατία άλλη ποσότητα και θα διαχειρίζονταν όπως ήθελαν το φυσικό αέριο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αλλάξαμε αυτή την υπογραμμένη συμφωνία και περάσαμε σε μια συμφωνία καταμερισμού του κέρδους. Πράγμα που δίνει τον πρώτο λόγο βέβαια στις εταιρείες και επιβεβαιώνεται από όσα ακούμε απόψε εδώ. Συμφωνία βέβαια έχω ακούσει ότι άλλαξε από την προηγούμενη κυβέρνηση, όχι από τη σημερινή και θα πρέπει να ελεγχθεί. Η δική μου θέση είναι ότι το φυσικό αέριο πρέπει να το αξιοποιήσουμε με τη δημιουργία τερματικού. Να μην βιαστούμε να δεσμεύσουμε τις όποιες ποσότητες διαθέτουμε μέσω αγωγών. Θα πρέπει να περιμένουμε τις νέες έρευνες, να δούμε τι νέα αποθέματα το τερματικό υγροποίησης είναι αυτό που προσφέρει υπεραξία και αναβαθμίζει και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά την Κυπριακή Δημοκρατία. Διαφωνώ ότι οι εκλογές είναι δημοψήφισμα. Στις εκλογές, πολλοί πολίτες ψηφίζουν με άλλα κριτήρια. Και με την οικονομία, με κομματικό πατριωτισμό, για τα ποσοστά κάποιων των κομμάτων. Κατά συνέπεια, χρειάζεται καθαρό δημοψήφισμα να δώσει ο Κυπριακός Ελληνισμός ξεκάθαρη λαϊκή εντολή. Αποδέχεται ναι ή όχι τη διζωνική. Και η λαϊκή εντολή να γίνει αποδεκτή. Κάποιοι επιμένουν να προχωρούν με μονομερείς υποχωρήσεις, με αυταπάτες και ψευδεστήσεις, ότι έτσι θα εξευμενήσουν την Τουρκία. Αποδείχτηκε ότι οι μονομερείς υποχωρήσεις οδηγούν σε παράταση της κατοχής και της διχοτόμησης και αποθρασύνουν την Τουρκία. Αυτή η πολιτική, η οποία έχει αποτύχει να κάψει την Τουρκία διαλαξία, επιβεβαιώνει τη ρίση του Αϊνστάιν για την παράνοια. Που είπε ότι η παράνοια είναι να κάνεις ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αλλάξουμε πολιτική και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, διασφαλίζοντας πρώτα τη συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο.
Όσον αφορά τα κοιτάσματα υδρογοναθράκων και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, εμείς θεωρούμε ότι εκεί βρίσκεται το οικονομικό μέλλον του κυπριακού ελληνισμού. Θα πρέπει λοιπόν η όλη διαχείριση να είναι πάρα πολύ σοβαρή και να λάβουμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας υπόψη. Θεωρούμε ότι η απαραίτητη προϋπόθεση της όλης διαδικασίας είναι η μη εμπλοκή σε καμία περίπτωση του τουρκικού παράγοντα. Και φυσικά και εμείς διαφωνούμε με τον οποιοδήποτε αγωγό θα περάσει μέσα από την Τουρκία, γιατί πολύ απλά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι η Ρώσικη Ομοσπονδία. Και αν κάποια στιγμή ο Σουλτάνος στην Άγκυρα αποφασίσει να κλείσει τη στρόφη κατά αυτών των αγωγών, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται να μην καταστούμε όμοιροι στα χέρια του εκάστοτε Τούρκου Πρωθυπουργού. Όσον αφορά τις εκλογές και αν ο λαός την ερχόμενη Κυριακή ψηφίζει θέση στο Κυπριακό, διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι οι εκλογές είναι εκλογές και το δημοψήφισμα του Κυπριακού είναι δημοψήφισμα. Συμφωνώ με τον κύριο Λίκα ότι πρέπει να προχωρήσουμε ανοιχτά σε μια ερώτηση προς τον λαό μας για το τι λύση επιδιώκουμε. Θέλετε μια διζωνική διοικητική ομοσπονδία που δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά αλλού στον κόσμο και θα πειραματιστούμε πάνω στον Κυπριακό Ελληνισμό, ή θέλετε τη συνέχιση και τη διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από ενισχυμένους θεσμούς, η οποία θα επιτρέψει την ευημερία του Κυπριακού Ελληνισμού? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρήστο. Ολοκληρώνεται ο κύκλος των σχολείων με εσάς, κύριε Νίκο Αναστασίαδη. Έχουν ακουστεί πολλά. Δεν θα σχολιάσω τα όσα λέγουν καθημερινά που τα ακούω, διότι δεν υπάρχει και ο χρόνος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέσα από την εμπειρία των 5 χρόνων και ιδιαίτερα μέσα από τα όσα εβίωσα τόσο κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τον κύριο Νέργο, όσο και με τον κύριο Νακιντζή, είναι ένα. Ότι ενώσο η Τουρκία δεν παρεμβαίνει ή δεν επαρενέβαινε, παρουσιάζοντο συγκλήσεις οι οποίες σε βοηθούσαν στο να προχωρήσει ο διάλογος. Από την ώρα που ενεπλάκει η Τουρκία και έθετε τέτοιους όρους που να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις ελέγχου της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δημιουργήθηκαν και τα οι μεγάλες ή διευρύνθησαν οι μεγάλες διαφορές. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι μέσα από την σωστή πολιτική, την αποφασιστικότητα και την τόλμη έχουμε νίκη για πρώτη φορά σημαντικές κατακτήσεις. Για πρώτη φορά η Τουρκία στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, για πρώτη φορά ένα ανταλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεπλάκει στο κυπριακό πρόβλημα. Για πρώτη φορά έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη Διεθνή Τράπεζα, θέτοντας επιτέλους και την οικονομία, διότι δεν είναι μόνο η λειτουργικότητα όσον αφορά, είναι και η βιωσιμότητα της λύσης. Για πρώτη φορά ετέθησαν τα θέματα και απεφασίστηκε οριστικά τα θέματα της διασφάλισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά την ίδια ώρα και θέλω να δηλώσω κάτι.